Τροχίζω πρώτα το μαχαίρι. Τα αφήνω σε κρύο νερό να σφίξει τα τσάλι. Φοράω τις γαλότσες για τα αίματα και δίνω μπροστά μου για ένα νάιλον. Τι είχαν γράψει τα μάτια σου, ρε. Ένοχος. Όλοι το ίδιο βλέμμα θα βγουν για σένα από αύριο. Όλοι. Ποιο είδος άραγε είναι πιο άθλιο? Αυτό που δίνει τις εντολές ή αυτό που σε υπακούει? Κοίτα πως έχω γίνει, ρε μπαμπά. Κυκλοφορώ με στη λίγδα, τα μαλλιά μου βρωμάνε από την τζίκνα. Κάποιοι είπαν στο Χέρμαν ότι μπορεί να τον έκανε και σουβλάκια και να τα πούλησε στον κόσμο. Κόφτο, Τάκη. Και μην ξανά πεις τέτοια για τον πατέρα μου. Σταύρο, φέρε το μαχαίρι και μη ρωτάς. Αν μου το φέρεις πίσω. Αύριο το πρωί έρχεται μπουλντόζα να σου ξυλώσει την καντίνα. Σε ένα μήνα θα πρέπει να το έχεις πάει αλλού. Μπορεί να τους θυμίσω κάτι που θέλουν να ξεχάσουν. Αλλά δεν μπορώ να χαθώ από μπροστά τους, γιατί είμαι κι εγώ μέσα στο τοπίο. Μέρος του τοπίου είμαι. Και δεν σκοπεύω να πάψω να υπάρχω. Κοιτάξτε με, ρε. Κοιτάξτε με, ρε. Τα άλλα γουρούνια ακούν τα σκουξίματα και αναστατώνονται. Αλλά μετά από λίγο τους πάω φαΐ. Και το ξεχνάνε.